Τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε τη συζήτηση ό,τι έχει να κάνει με το ασφαλιστικό. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Πετρόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Σακελάκη, και στους φίλους μας στην Κρήτη. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη. Σε μια Κρήτη η οποία αντιμετωπίζει και εκείνη με το ίδιο ενδιαφέρον τα ζητήματα του ασφαλιστικού όπως η υπόλοιπη χώρα. Και μάλιστα διανύουμε σήμερα μια ημέρα στην οποία κατατέθηκε, αν δεν κάνω λάθος, και η διάταξη η οποία προβλέπει την μη περικοπή των συντάξεων από 1η-1η-19, είναι έτσι? Είναι κάτι που είχαμε προαναγγείλει σχεδόν από την αρχή της διαδικασίας συγκρότησης του ΕΦΚΑ. Υπήρχε η διάταξη αυτή στον αρχικό βασικό νόμο ίδρυσης του ΕΦΚΑ, που προέβλεπε ότι οι περικοπές συντάξεων δεν θα γίνουν, θα διατηρείται ως προσωπική διαφορά. Είναι γνωστό ότι το 2017 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επειδή είχε την άποψη ότι δεν θα πετυχάναμε τα πλεονάσματα που είχαμε συμφωνήσει, επέμενε να βάλουμε τη διάταξη αυτή. Απεδείχθη ότι εμείς είχαμε δίκιο και εκείνοι είχαν άδικο. Πετύχαμε λοιπόν τα πλεονάσματα. Πλεονάσματα όμως τα οποία, κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι ότι ήρθαν με πολύ κόπο και με πολύ, αν θέλετε, υδρότα των Ελλήνων. Δεν θα πω αίμα γιατί αυτό παραπέμπει αλλού. Να σας πω ότι αυτά τα πλεονάσματα είναι αποτέλεσμα μιας πραγματικής ανταπόδοσης και πραγματικής δημιουργίας μέσα από την παραγωγική διαδικασία. Δεν προέρχεται από αιμοδοσία κανενός. Δεν είχαμε όμως και ένα πολύ... Θα σας τα εξηγήσω πολύ εύκολα. Ναι, βέβαια, γι' αυτό είστε και κοντά μας. Γιατί έχουμε τα στοιχεία. Δεν έχουμε όμως και ένα πολύ έτσι, αυστηρό φορολογικό πλαίσιο. Και μάλιστα... Μιλάμε για κοινωνική ασφάλιση. Βέβαια. Μιλάμε για εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση. Πολλοί λένε... 1.730.000 εκατομμύρια είναι το ποσό που λιγότερο εισπράτεται από τις εισφορές. Έχετε λιγότερο. Δίκιο σε αυτό που λέτε. Ναι, αλλά πώς ήρθε η αιμοδοσία? Εκείνο το οποίο λένε όμως πολλοί είναι ότι το ασφαλιστικό μας ουσιαστικά λειτουργεί με έναν τρόπο το οποίο θυμίζει φορολογική εισπραξιμότητα. Ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες εισφορές οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούν σαν ένα έσοδο όπως κάποιο άλλο φορολογικό, μια άλλη φορολογική παράμετρο. Ακούω και εγώ αυτό, να το εξηγήσω. Βεβαίως. Το 88% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνει πολύ μικρότερη εισφορά από αυτή που πληρώνε παλαιότερα. 27% πληρώνε μέχρι 200 ευρώ παλιά. Τώρα είναι το 88% που πληρώνει μέχρι 200 ευρώ. Το ξέρουν αυτό οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η πλειονότητά τους, σε αυτό το ποσοστό που λέω, δεν είναι μικρό, 88%, να πληρώνεις πολύ λιγότερη εισφορά. Μέχρι 200. Αυτό σημαίνει το μέχρι 200 ξεκινάει από 168 μέχρι 200. Και μιλάμε για επαγγελματίες που πληρώνουν 800 ευρώ. Τα λουκέτα δεν μπαίνουν πια, γιατί υπήρξε αυτή η παρέμβαση στο ασφαλιστικό με μείωση μεγάλη της ασφαλιστικής δαπάνης. Επίσης λένε ότι έχουμε καλά αποτελέσματα στα έσοδα επειδή δεν δίνουμε συντάξεις. Άλλο ψέμα αυτό. Δώσαμε πάνω από 780.000 ασφαλιστικές παροχές μέσα στην τριετία. Είχαμε 168.700 περίπου εκρεμείς ληξιπρόθεσμες συντάξεις τον Ιανουάριο του 2015 και το μήνα Οκτώβριο έχουν απομείνει μόλις 41.000 εκρεμείς συντάξεις, έχοντας ήδη καταβάλει, σας είπα, 780.000 παροχές στο μεταξύ. Κάθε χρόνο προκύπτουν τουλάχιστον 12 με 15.000 νέες αιτήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι πάντα θα υπάρχουν εκκρεμότητες. Στο μέλλον δεν θα υπάρξει καθόλου χρονική διαφορά από την αίτηση μέχρι την ίσπραξη, διότι το νέο σύστημα υπολογίζει την σύνταξη με βάση τα χρόνια ασφάλισης και τις εισφορές, τα οποία θα είναι καταχωρημένα ηλεκτρονικά μέσα στο ίδιο το σύστημα του ΕΦΚΑ και με το πάτημα ενός κουμπιού. Το λέω με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, γιατί έτσι θα είναι, θα παράγονται οι συντάξεις του καθενός. Να σημειώσω ότι μετά την έναρξη του ΕΦΚΑ, όσες αιτήσεις γίνανε μετά τον Μάιο του 2016, ναι, το 95% έχει καταβληθεί. Οι παλιές συντάξεις μου καστηρούν. Οι παλιές αιτήσεις. Και το κομμάτι και μπορώ να το εξηγήσω και αυτό, αλλά να μην σας τρώω χρόνο. Γιατί. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, γιατί όλα είναι, όλες οι πτυχές του δικού σας. Γιατί δεν είναι γνωστά πράγματα και παίζουν το κέντρο των Αθηνών με μεγάλη παραπληροφόρηση που αγνοεί ο κόσμος την αλήθεια. Μακριά από εμάς το κομμάτι της παραπληροφόρησης, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, γιατί... εγώ εξηγώ απλώς. Εδώ είμαστε για να τα συζητάμε. Εξηγώ όλα. Εξηγώ συγκεκριμένα πράγματα, ξέρετε. Βέβαια, είστε συγκεκριμένος. Θα βγει ίσως ένας γιατρός και θα πει: εγώ έχω 3 χρόνια να πάρω τη σύνταξη. Είναι αλήθεια. Αλλά στους γιατρούς, το Ταμείο Συντάξεως Ασφάλισης Υγειονομικών δεν είχε ποτέ μητρό, καθαρό
και πληρωμένες εισφορές με ασφαλή τρόπο. Mm-hmm. Δίνανε συντάξεις χωρίς να έχουν καταβληθεί εισφορές και έχει πάει για κακούργημα η υπόθεση. Δεν έχει ο εισαγγελέας το Ταμείο Συντάξεως των Υγειονομικών. Mm-hmm. Το Ταμείο Συντάξεως των Νομικών, στο Προνοίας, δίνονταν πολλές φορές συντάξεις χωρίς να έχουν εκαθαριστεί οι απαιτήσεις απέναντι στον ασφαλισμένο που χορηγούνταν όμως παροχές. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα όπως και στο δημόσιο του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Υποθέσεις καθυστερούν. Καθυστερούσαν, δεν είναι τώρα που καθυστερούν. Είναι παλιές υποθέσεις που πραγματικά χρονίζουν και έχουν διωγγωθεί, αλλά δεν είναι αυτό η εικόνα. Είναι περιορισμένη και αφορά συγκεκριμένες αιτίες. Το σύστημα κατά τα λοιπά, το υπόλοιπο των υπόλοιπων φορέων λειτουργεί με επιτάχυνση το χορήγηση των συντάξεων όλο και καλύτερα. Κύριε Υπουργέ, επειδή αναφερθήκατε και στους νέους συνταξιούχους, σε αυτούς δηλαδή που βγήκαν στη σύνταξη μετά τον Μάιο του 2016, η διάταξη η οποία κατατέθηκε στην Βουλή διασφαλίζει ότι ούτε οι δικές τους συντάξεις μειώνονται? Ναι, ούτε αυτό μειώνεται, ούτε των παλαιών συνταξιούχων, οι οποίοι διατηρούν στο ύψος που χορηγούνταν πλην 620.000 από αυτούς, οι οποίοι θα έχουν και αύξηση. Ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημά μου. Αν θα δούμε αυξήσεις λοιπόν στις συντάξεις, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Από τους παλιούς συνταξιούχους προκύπτει αύξηση. Αυτό δείχνει και ότι οι νέοι συνταξιούχοι με το νέο σύστημα mm-hmm. θα παίρνουν και συντάξεις μεγαλύτερες από ό,τι παίρνανε με το παλιό σύστημα οι άλλοι συνταξιούχοι. Είμαι ξεκάθαρος. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Είναι πολλοί όμως και είναι αρκετά μεγάλος αριθμός εκείνων που παίρνουν καλύτερες συντάξεις από πριν. Mm-hmm. Είναι όμως εκείνοι που θα πάρουν μικρότερες και πρόκειται συνήθως για αυτούς που βγήκαν με λιγότερα χρόνια ασφάλισης, λιγότερα εργασιακά χρόνια ή κατέβαλαν μικρές εισφορές. Mm-hmm. Αυτοί πραγματικά θα έχουν ελαττωμένοι, αλλά όχι τόσο όσο δραματικά τα παρουσιάζουν διάφορα μέσα χωρίς αποδείξεις. Το κομμάτι των ληξιπρόθεσμων οφειλών υπάρχει προβληματισμό στο Υπουργείο και θέλω να πω ότι είναι σε ένα ύψος το οποίο μας κάνει να προβληματιζόμαστε πολύ περισσότερο για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού τα επόμενα χρόνια και αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη σου ότι έχει να κάνει με ενδεχόμενες διευκολύνσεις για τις ληξιπρόθεσμες εισφορές. Το 97% αυτών των οφειλών που ανέρχονται περίπου στα 32 δισεκατομμύρια είχε δημιουργηθεί πριν το Γενάρη του 2015. Mm-hmm. Επομένως του 2015. Mm-hmm. Επομένως, είναι παλιές οφειλές και ήταν χρόνια να περιμένουν τη διαδικασία σύσπραξης. Να σας πω ότι πριν από 2 χρόνια το ύψος της μηνιαίας σύσπραξης οφειλών ήταν περίπου 70 εκατομμύρια. Φέτος, όλο το 18, έτρεχε με περίπου 130 εκατομμύρια σύσπραξη μηνιαίως. Δηλαδή, εισπράταμε μηνιαίως 60 εκατομμύρια παραπάνω από ό,τι πριν και αυτό οφείλεται φυσικά στο ότι και το σύστημα έχει εισφορές πιο χαμηλές, τρέχουσες, έτσι ώστε ο οφειλέτης να μπορεί από αυτό που εξοικονομεί mm-hmm. λόγω της μείωσης των εισφορών να μπορεί να πληρώνει τις εισφορές του, τις οφειλές όσο αφορά παλιές υποχρεώσεις από εισφορές. Ναι. Και έτσι έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και στις οφειλές. Mm-hmm. Και το σύστημα το οποίο έχουμε ήδη σε εφαρμογή για τις ρυθμίσεις οφειλών και αυτό αποδίδει και θα προχωρήσουμε και σε άλλες ρυθμίσεις για κατηγορίες συμπολιτών μας οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να μπουν σε αυτά τα υπάρχοντα συστήματα. Άρα να περιμένουμε και καινούργιες ρυθμίσεις. Βεβαίως και θα κάνουμε και άλλες ρυθμίσεις στο μοντέλο που αρμόζει σε κάθε περίπτωση οφειλετών. Mm-hmm. Το ασφαλιστικό μας σύστημα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, κύριε Υπουργέ, ότι είναι βιώσιμο σε αυτά τα χρόνια και μέχρι ποιο βάθος χρόνου βλέπετε εσείς να είναι βιώσιμο, αν το θεωρείτε βιώσιμο στην παρούσα φάση? Η αναλυτική μελέτη που έχει γίνει και με τη συμμετοχή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας έγινε 2 φορές. Μία όταν φτιαχνόταν ο νόμος το 2016, mm-hmm. παραλλήλως με την συγκρότηση των διατάξεων γινόταν και μελέτη. Και έγινε και άλλη μία πέρυσι, ολοκληρωμένη για όλο τον φορέα, δείχνει μακροχρόνια βιωσιμότητα με αναλυτική μελέτη η οποία δείχνει απόλυτη επάρκεια των κεφαλαίων για να καλύπτονται οι ασφαλιστικές παροχές. Mm-hmm. Βεβαίως προβλέπουμε την αύξηση της απασχόλησης. Η ανεργία ήδη έπεσε σε 8 μονάδες τα τελευταία 3 χρόνια και προβλέπουμε ακόμα και μία καλύτερη βελτίωση του χαρτοφυλακίου του ΕΦΚΑ, να έχουμε δηλαδή καλύτερες επιδόσεις και στην ακίνητη περιουσία που ήταν ρημαγμένη, καταλημμένη και κανείς δεν νοιάζονταν ποτέ για την αξιοποίησή της και για τα έσοδα που θα έχουμε
από τις εισφορές, οι οποίες θα είναι ακόμα μεγαλύτερες λόγω της αύξησης της απασχόλησης. Άρα αυτός είναι και ο βασικός τρόπος τροφοδότησης, αν θέλετε, έτσι, και υποστήριξης του ασφαλιστικού μας. Προφανώς, προφανώς. Ξέρετε, ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών στην Ελλάδα τροφοδοτεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και είναι ένας σημαντικά ακόμα μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών, ο οποίος διαφεύγει. Μαύρη εργασία. Φυσικά και υπάρχει μαύρη εργασία και είναι ο στόχος πάντα να μειώνουμε αυτή τη μαύρη εργασία και το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Και από αυτό το λόγο επίσης έχουμε αύξηση των εισφορών, γιατί έχουμε μειώσει σε σημαντικό βαθμό την αδήλωτη εργασία ή την ελλειπή. Η ελλιπώς δηλωμένη εργασία. Ναι, άλλο να δηλώνεται και άλλο να είναι ουσιαστικά. Ναι. Είναι και ένα ζητούμενο αυτό και των εργατικών κέντρων παραδοσιακά, να υπάρχουν έτσι πιο ισχυροί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ελεγκτικοί μηχανισμοί που λένε από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι ότι δεν είναι τόσο ισχυροί όπως θα έπρεπε. Κάτι το οποίο δεν φυσικά είναι... συμφέρει και τους εργαζόμενους να υπάρχει ένας ισχυρός ελεγκτικός μηχανισμός και το κράτος. Δεν είναι τόσο ισχυροί όσο θα θέλαμε και εμείς. Αλλά τους πήραμε εντελώς αδύναμους, αποστελεχωμένους, χωρίς νομικές υπηρεσίες, με ελάχιστα άτομα στην υπηρεσία του ΣΕΠΕ, του Σώματος Επιτροπών της Εργασίας, του Σώματος Επιτροπής Εργασίας. Ο Νάσος Ηλιόπουλος έκανε το μεγάλο άλμα, έφτιαξε ένα καλά συγκροτημένο ΣΕΠΕ και με την Υπουργό, με τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Υπουργείο, θα έχουμε ακόμα καλύτερες λειτουργίες. Προχωράει. Και θα έχουμε και καλύτερη σχέση και με τα ελεγκτικά όργανα της κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των εισφορών, για να κλείσουμε και το ασφαλιστικό και οι εργοδοτικές εισφορές, υπάρχει κάποια, αν θέλετε, δική σας πρόβλεψη να υπάρξει μείωση, αύξηση? Τι είναι εκείνο το οποίο εσείς έχετε ως πλάνο για τα επόμενα χρόνια? Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιστήμονες θα πληρώνουν 117 ελάχιστη ευρώ, 117 ευρώ ελάχιστη εισφορά. Αυτή είναι η ελάχιστη και από εκεί και πέρα ανεβαίνει ανάλογα με το εισόδημα. Όμως το 20% που ήταν η εισφορά επί των καθαρών κερδών γίνεται 13,33. Έχουμε μια μεγάλη έκπτωση εδώ. Και στους αγρότες θα είναι 74 ευρώ η εισφορά η μηνιαία. Και προτείνω στους αγρότες κάθε μήνα να πληρώνουν την εισφορά τους, μπορούν να το κάνουν. Ακόμα και αν είναι λιγότερο από το 74, μπορούν να πληρώνουν και μικρότερη εισφορά και να συμπληρώνουν αργότερα το ποσό που λείπει. Μην το αφήνουν για το τέλος, γιατί συγκεντρώνονται τα χρήματα στο τέλος. Να μην σωρεύονται, γιατί δημιουργείται μετά άλλο πρόβλημα. Καλό είναι, δεν είναι πολλά λεφτά, 74 ευρώ το μήνα, να καταβάλλονται. Να μην λυπώ πόσα τσιγάρα είναι ή πόσοι καφέδες. Είναι ένα ποσό βατό για κάθε άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι βέβαια στον αγροτικό κόσμο το καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αυτά τα 74 ευρώ, ειδικά στην Κρήτη που μιλάμε για πολύτεκνες οικογένειες, τα 74 ευρώ είναι 74 ευρώ προσιτό ποσό για κάθε άνθρωπο. Δεν μπορώ να το δεχτώ ότι δεν είναι προσιτό. Ό,τι και να μου πείτε. Σας ευχαριστώ τον προβληματισμό της κοινωνίας, γιατί δεν ξέρω ότι αυτή τη στιγμή προβληματισμός είναι εκείνο που θέλει να παρακολουθεί την κόσμος, ο οποίος ενδεχομένως να πει ότι 74 ευρώ είναι. Αυτός που θα έρθει να μου το πει δεν πρέπει να καπνίζει πρώτα απ' όλα. Γιατί το πακέτο τα τσιγάρα, άμα το βάλετε σε λογαριασμό, είναι 150 ευρώ, όχι 74. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε μια στάση άλλη απέναντι στην κοινωνική ασφάλιση. Και το λέω και με τρόπο που μπορεί να παρεξηγηθώ. Αλλά η κοινωνική ασφάλιση σου δίνει φάρμακα, γιατρό, χειρουργικές επεμβάσεις. Πολύ ακριβά φάρμακα πολλές φορές, που δεν μπορεί κανείς να καλύψει. Για τον εαυτό σου, για τη γυναίκα σου, για τα παιδιά σου. Σου δίνει σύνταξη, σου δίνει κάλυψη για την ανεργία σου. Σου δίνει σύνταξη που θα πάρουν και κληρονόμοι σου. Δεν υπάρχει σύστημα στον πλανήτη που να τα κάνει όλα αυτά. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε με την ευκολία ότι δεν έχω 74 ευρώ, δεν δίνω. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Πάντα μπορείς. Εγώ θέλω να σας ποσό. Και εγώ το λέω στους συμπολίτες σας να το ακούσουν. Καταλαβαίνω τον τρόπο ότι μια τέτοια, ακόμα και μπορεί να ενοχλεί που το λέω έτσι, αλλά αν σκεφτούμε ότι καθένας μας μπορεί να αποφεύγει την ευθύνη για το κοινό καλό να συμβάλλει ώστε να μπορέσει αύριο, το αύριο να είναι για όλους μας καλό και για τα παιδιά του και για όλους, τότε είναι ένα ζήτημα ευθύνης ατομικής απέναντι στον εαυτό σου, στην οικογένειά σου, στο αύριο των εγγονών σου. Και εδώ δεν πρέπει να είμαστε τόσο πολύ
ανεκτική. Το ερώτημα, η σφοροδιαφυγή είναι έγκλημα. Η σφοροδιαφυγή, και όταν είναι τόσο μικρή, είναι έγκλημα. Το ερώτημά μου όμως έρχεται και για το αύριο. Καταλαβαίνετε ότι οι υποχρεώσεις είναι πολλές. Και δεν είναι μόνο αυτά τα 74 ευρώ. Είναι πολλές υποχρεώσεις που μπορεί να έχει μια οικογένεια και ένας αγρότης εν προκειμένου, γιατί εκεί ήταν και το παράδειγμά σας. Καθαρά γι' αυτό, με τις όλες άλλες υποχρεώσεις που μπορεί να έχει κάθε μήνα μια οικογένεια να πληρώνει και με όλο το περιβάλλον το οποίο γνωρίζετε. Είναι δύσκολο. Μπορεί να έχουμε τελειώσει από τα μνημόνια, όπως λέει και η κυβέρνηση, όμως παραμένει μια δύσκολη οικονομική κατάσταση στη χώρα. Είναι προεκλογική περίοδος, αλλά θα μου επιτρέψετε να επιμείνω ότι 74 ευρώ είναι ένα πολύ μικρό ποσό για το αγαθό που εξασφαλίζει για τον καθένα του, το οποίο δεν θα μπορούσε να έχει ποτέ από την ιδιωτική ασφάλιση. Ποτέ. Ποτέ. Πάμε όλα αυτά μαζί. Πάμε και στο κομμάτι της εργασίας λίγο, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Τι γίνεται με τους νέους εργαζόμενους κάτω των 25, θα δουν αυξήσεις των κάτω των 25? Όλοι στο τέλος του Γενάρη, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα είναι απόφαση η οποία καταργεί τον υποκατώτατο μισθό και δημιουργεί ένα μισθό κατώτατο για όλους, αυξημένο. Θα υπάρξει και ένα φορολογικό πλέγμα ασφαλείας πάνω σε αυτό. Ό,τι θέλω να πω, υπάρχει ο προβληματισμός που λέει ότι εντάξει, μπορεί να αυξηθεί το κατώτατος μισθός, να υπάρξει μια αύξηση. Την ίδια ώρα όμως, για παράδειγμα, πέφτει το αφορολόγητο από το 20. Άρα είναι λίγο πολύ ή το ένα ή το άλλο, είναι έτσι, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ως φορολογικό το ασφαλιστικό. Δεν πάνε μαζί αυτά τα δύο. Είναι άλλο πράγμα να πληρώνεις χρήματα που αργότερα θα πάρεις εσύ ο ίδιος στη σύνταξή σου. Δεν είναι μόνο η υγεία σου. Θα έρθουν σε σένα ανταποδοτικά. Και όσο πιο πολλά έχεις δώσει, τόσο πιο πολλά θα πάρεις. Το φορολογικό είναι μια, με άλλους συντελεστές επί των κερδών που δεν θα έρθουν σε σένα, θα πάνε στο κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι η ίδια η λειτουργία της φορολογίας με την κοινωνική ασφάλιση. Δεν μπορώ να δεχτώ να αθροίζουμε τα δύο αυτά ποσά. Πάντως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ήδη πήραμε πρωτοβουλίες και με τη μείωση των εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες να βελτιώσουμε το πεδίο της δικής τους ελεύθερης επιλογής για μια σειρά δραστηριότητες επιχειρηματικές που μπορεί να έχουν. Το κατανοούμε αυτό. Τα μέτρα που πήραμε για την διαγραφή οφειλών ήδη από την Παρασκευή υπάρχει στην πλατφόρμα την ηλεκτρονική του ΕΦΚΑ η επιλογή κάποιος που χρωστάει εισφορές σε δύο ασφαλιστικούς φορείς να διαγράψει τον έναν εκ των δύο αν ασφαλίζουν την ίδια απασχόληση. Και ήδη σας βεβαιώνω ότι μόνο και την Παρασκευή οι πρώτοι 580 έκαναν αίτηση διαγραφής, γίνεται ηλεκτρονικά και αυτόματα στην σελίδα του ΕΦΚΑ. Παίρνουμε μέτρα συνεπώς για την ελάφρυνση όλων αυτών που χρωστάνε χρήματα για να μπορούμε να εκλογικεύσουμε και να εξορθολογήσουμε το ύψος των δαπανών. Η φορολογία είναι ένα μέτρο που και η κυβέρνηση δεν έχει αφήσει στο περιθώριο. Ήδη εξαγγέλθηκε η μείωση των φορολογικών κλιμάκων από το 29 στο 25 σε βάθος 4 ετών. Νομίζω ότι και η εξέλιξη της οικονομίας και τα αποτελέσματα που θα έχουμε θα μας επιτρέψουν να κάνουμε και άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις στο μέλλον. Εμείς δεν θέλουμε τόσο υψηλή φορολογία. Δεν την επιλέξαμε εμείς. Ήταν μια εξαναγκασμένη επιλογή από τα ίδια τα πράγματα. Μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο χρέος που θα έπρεπε να αποπληρώνουμε κάθε χρόνο, ήταν αδύνατο να αποφύγουμε ένα μέρος αυτών των δαπανών, των δημοσιονομικών εννοώ, ως προς τις υποχρεώσεις, τα τεκοχρολήσια και άλλες υποχρεώσεις του δανεισμού, να τα καλύψουμε με άλλο τρόπο. Παντού σε όλο τον πλανήτη η φορολογία είναι το μέσο το οποίο πρέπει να λειτουργεί για να εξασφαλίζουμε και τη λειτουργία της κοινωνίας. Σχολεία, δημόσια έργα, παιδεία και τις υποχρεώσεις τις δανειακές. Ωστόσο, αυτή η φορολογία υπάρχει ένα περιθώριο να, αν θέλετε, να μειωθεί με κάποιο τρόπο, γιατί όλοι μιλάνε για μια υπερφορολόγηση. Και το θέλουμε και το έχουμε εξαγγείλει και θα το κάνουμε στο επόμενο διάστημα. Και είναι βέβαιο ότι στη συνέχεια, με τα καλά αποτελέσματα που θα έχουμε στην οικονομία, θα έχουμε το περιθώριο να κάνουμε και άλλη μείωση της φορολογίας και θα επιδιώξουμε αυτό το διάστημα να έρθει πολύ πιο κοντά. Είπατε πριν ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αλήθεια, θεωρείτε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές? Μπαίνουμε σε έτος εκλογών. Τον Οκτώβριο του 2019 το αργότερο θα γίνουν εκλογές. Ωραία. Οπότε μπαίνουμε σε μια μακρά λοιπόν προεκλογική περίοδο.
Εγώ δεν το είπα με την έννοια της ότι αγκομαχούμε να βγάλουμε άκρη με τον αγώνα αυτών των με τα άλλα κόμματα. Δεν έχουμε καμία ανησυχία ούτε αγωνία ότι ο λαός δεν θα καταλάβει τα μεγάλα επιτεύγματα που ήρθαν επιτέλους στην Ελλάδα για να ανασχέσουμε την καθοδική πορεία, να δημιουργήσουμε μια στέρεη βάση για ανάπτυξη. Οι δείχτες όλοι είναι θετικοί και έχουμε πλέον την αποδοχή και αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα και των δανειστών μας, ότι μπορούμε πράγματι να πάρουμε μέτρα βελτιωτικά της ζωής των ανθρώπων, κάτι που παλιά ήταν όνειρο θερινής νυχτός. Δεν υπήρχαν δυνατότητες. Άρα ουσιαστικά είναι και η απάντησή σας θετικοί δείκτες απέναντι σε αυτή την κριτική που λέει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι είναι μια κατάσχετη παραγωγή που ενδεχομένως να την πληρώσουμε ακριβά αργότερα. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι οι συντάξεις είναι αντιαναπτυξιακό μέτρο. Πρέπει να τις κόψουμε για να δοθούν τα λεφτά από τις συντάξεις στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό δεν έχει επαληθευτεί. Οι συντάξεις κόπηκαν. 63 δισεκατομμύρια χάθηκαν στην περίοδο κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είχαμε ανάπτυξη, είχαμε ύφεση. Το ίδιο με τις περικοπές των μισθών, που πλησιάσανε κατά μέσο όρο περίπου το 27% μείωση στους μισθούς. Δεν είχαμε ανάπτυξη από αυτή τη μείωση. Είχαμε πτώση της οικονομίας, καταστροφή. Χάσαμε το 1/4 του κοινωνικού πλούτου και της οικονομίας μας γενικότερα, του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβουν όλοι ότι τέτοια μέτρα μείωσης των παροχών, των μισθών και των συντάξεων φέρουν καθίζηση στην οικονομία? Αυτό είναι προφανές. Αν αυτό που υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία μπορέσει να το υλοποιήσει, στην περίπτωση που γίνει κυβέρνηση δηλαδή, θα έχουμε τις πρώτες 100 μέρες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με αφαίρεση συντάξεων. Θα έχουμε μείωση συντάξεων, διότι αυτό που λέει το 20 θα το κάνει 15 γενικώς και αδιακρίτως στις κύριες συντάξεις, σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια έλλειμμα. Αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια είναι περικοπή συντάξεων. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς και μπορώ να το εξηγήσω, αλλά ξέρω ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι μικρός. Ο χρόνος δυστυχώς και εσείς πρέπει να βρεθείτε στην ομιλία σε πολύ λίγο για την πορεία και τις προοπτικές του ασφαλιστικού συστήματος. Πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ, επειδή γνωρίζετε ότι και οι πολιτικές οι εξελίξεις τρέχουν, μάλλον οι εξελίξεις γενικότερα, δεν θα το πω πολιτικές. Η υπόθεση με τα εγχειροδανειστήρια, μια τεράστια υπόθεση, η οποία ανέπτυξε, αν θέλετε, στον κόσμο το αίσθημα περί δικαίου, ότι κάτι γίνεται. Αφήνονται ελεύθεροι τα 8 μέλη, αν δεν κάνω λάθος. Και μάλιστα υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός να βιάστηκε να τοποθετηθεί επί του ζητήματος, προτού υπάρχει κάποια απόφαση της δικαιοσύνης. Επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το νομικό σύστημα, θέλω τη δική σας άποψη, αυτή τη διπλή ιδιότητα που έχετε. Κυρία Σφακιανάκη, όταν φυτρώνε σαν μανιτάρια τα ανεχειροδανειστήρια, ήταν η εποχή που ο κόσμος έχανε συνέχεια και τα ελάχιστα που είχε να ζήσει. Γιατί δεν υπήρχαν πριν τόσα πολλά και γιατί φυτρώσαν τώρα? Αυτό δεν δείχνει ότι υπήρχε πίσω από αυτά μια στιγνή εκμετάλλευση εκείνων που είχαν ανάγκη? Ο Πρωθυπουργός μίλησε με αξιολόγηση πολιτική για το φαινόμενο αυτό. Δεν έβγαλε νομικές κρίσεις ούτε απένιμε ποινές. Επομένως, είχε όφελος, και έτσι θα πρέπει ο ηγέτης της χώρας να μιλά απέναντι στον κόσμο που δεινοπαθούσε από τις πολιτικές που προηγήθηκαν, να δείξει στην περιφρόνηση και στην καταφρόνια εκείνους που εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ανάγκη αυτών των ανθρώπων. Αυτό έκανε και σημαδεύτηκε με την ομιλία του για τα μέτρα που παίρνουμε, τα μέτρα για το φτωχό λαό, για τους αδυνάμους. Ήτανε γάντι η συζήτηση, να τέριαζε απόλυτα να πει τι ήτανε τότε. Θυμηθήκαμε λίγο πολύ τους μαυραγωρίτες της κατοχής. Αυτό πρέπει να το στυλιτεύσει κανείς. Δεν είναι ζήτημα νομικό μόνο. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ.